Ο αλγόριθμο του Θεού. Συχνά, όταν μελετάμε αλγόριθμου, του συγκρίνουμε με έναν υποθετικό τέλειο αλγόριθμο. Το απόγειο τη κομψότητα και τη αποδοτικότητα. Πώ θα έλυνε, με άλλα λόγια, το πρόβλημα ο ίδιο ο Θεό. Μερικέ φορέ δεν μπορούμε να φτιάξουμε έναν τόσο καλό αλγόριθμο. Με τη βοήθεια όμω του υπολογιστή και πολλών έξυπνων ανθρώπων, στον κύβο του Ρούμπικ, καταφέραμε να μάθουμε πόσο καλό θα ήταν. Ένα πολύ καλό λύτης κάνει κατά μέσο όρο 45 κινήσεις της λύσης. Ένα λιγότερο αποδοτικός, σαν εμένα, θέλει 65. Ενώ ένα αρχάριος μπορεί να θέλει 100. Η βέλτιστη όμως λύση, η λύση του Θεού, δεν υπερβαίνει ποτέ τις 20. Κομβικό για την επίλυση ήταν να βρούμε ένα κάτω όριο, ένα πολύ δύσκολο αλλά εύκολο για εμά μπλέξιμο, που τυχαίνει να λέγεται υπεραντιστροφή. Εντάξει, λέγεται superflip. Και αν είδε το προηγούμενο βίντεο, τότε κάνοντα αυτέ τι κινήσει, μπορεί και εσύ να μπλέξει τον κύβο σου με αυτόν τον τρόπο και να προσπαθήσει να τον λύσει με τι λιγότερε δυνατέ κινήσει. Δεν θα καταφέρει όμω ποτέ να τον λύσει σε λιγότερε από 20. Ακόμα και αν σε βοηθήσει ο ίδιο.